Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, στον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που περνάμε μας κάνει μια δωρεά η οποία πραγματικά την έχουμε ανάγκη και όπως βλέπετε εδώ σε αυτό το κτίριο που είναι το ΕΠΑΛ του Αρκαλογορίου, παρά το ότι το έχει φτιάξει το Υπουργείο Υποδομών, τα παιδιά δεν θέλουν να μπουν μέσα, δεν αισθάνονται ασφαλή και έτσι η κίστη αυτή είναι μια διέξοδο στο αδιέξοδο που βρισκόμαστε κι εμείς. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ για αυτή τη δωρεά η οποία πραγματικά την είχαμε ανάγκη και θα θέλαμε να κάνουμε και μία πρόσκληση από το σταθμό σας στον πρόεδρο του Ολυμπιακού στις επόμενες μέρες αν μπορεί να κατέβει κάτω και να τον τιμήσουμε και να τον γνωρίσουμε από κοντά και να δει και τη δωρεά του η οποία θα είναι σε λειτουργία. Από τους 21 εδώ θα μπουν περίπου 11 με 12 εκίσκοι. Θα δούμε τώρα γιατί πρέπει να δούμε και κάτω που μπορούμε να τους βάλουμε. Μετά θα πάνε στο Καστέλι 2, θα πάνε στο πρώτο δημοτικό 1, θα πάνε στο Θραψανό, στο Δημοτικό ένας άλλος. Υπάρχουν κάποιες ανάγκες οι οποίες και θα συμπληρώσουμε όλες τις ανάγκες και θα κλείσει το θέμα το σχολικό αιθουσών. Μία και καλή κλείνει με αυτές τις αίθουσες που παραλαμβάνουμε τώρα. Εμείς εκτελούμε ένα έργο που αποφάσισε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, και ξεκινήσαμε να φέρουμε τις 4 πρώτες αίθουσες από τις 28. Φέραμε αθλητικό υλικό για τα παιδιά του Λυκείου, θα πάμε αθλητικό υλικό στα παιδιά του Δημοτικού, θα πάμε και στο Καστέλι. Φέραμε και μάσκες προστασίας από τον κορονοϊό μεγάλων για τα Λύκεια, μικρών για τα Δημοτικά σχολεία. Είναι μία δαπάνη, περίπου το 1.300.000. Δεν ακομάκησε ο Μαρινάκης να το διαθέσει για τον τόπο του. Όπως έχει κάνει και για τον Εύρο, όπως έχει κάνει για τη Μάνδρα, όπως έχει κάνει για τη Λάρισα, όπως έχει κάνει για τις φωτιές του Μαντουδίου, όπως έκανε και για την Ηλία και πώς έχει κάνει χιλιάδες άλλες δραστηριότητες και αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας. Η εντολή του Μαρινάκη ήταν να εκτελεστεί αυτό που επιθυμεί ο Δήμαρχος.